Μπροστά στα ολοένα αυξανόμενα αυξημένα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να είμαστε μαζί σας, να συμπορευόμαστε μαζί σας για την αντιμετώπιση τους, τη διεκδίκηση ενός σχολείου που θα μορφώνει. Σας καταλαβαίνουμε, παιδιά. Σας καταλαβαίνουμε. Δεν θέλουμε κι εμείς ένα σχολείο που έχει ένα ατέλειωτο άγχος, ένα ατέλειωτο εξεταστικό κέντρο. Με πρόσφατο νόμο, η κυβέρνηση προχώρησε στην αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων εντός και εκτός Ελλάδας ως ισότιμων πτυχίων των πανεπιστημίων για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην ίδια στιγμή που δεκάδες χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών μαστίζουν την εκπαίδευση, που η αδιοριστία έχει χτυπήσει κόκκινο, που οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να κάνουν μαθήματα που δεν έχουν διδαχτεί αντικείμενο στο πανεπιστήμιο τους. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενοι, νομοθετούν ουσιαστικά για να προσαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία σε αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αυτό είναι κομμάτι μιας πολιτικής που θέλει πτυχία να είναι ουσιαστικά χαρτιά χωρίς περιεχόμενο για τους απόφοιτους, μιας πολιτικής που κάνει σχέδια για αλλαγές στα σχολεία στις πλάτες της δικές σας, στις πλάτες της δικές μας αγωνίες. Απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνουν άμεσα μόνιμοι διορισμοί χιλιάδων αναπληρωτών που βρίσκονται στα σχολεία. Να αποσυρθεί η διάταξη για την αυτόνομη αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων, των κολεγίων και των πανεπιστήμια. Στηρίζουμε τον αγώνα σας σήμερα και τις μορφές πάλης που συλλογικά καθημερινά αποφασίζετε. Συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματά σας, που είναι και δικά μας αιτήματα για την βελτίωση συνδικών μόρφωσης. Δεν αποδεχόμαστε να χρηματοδοτούμε εμείς ως γονείς συνεχώς τη μόρφωσή σας. Ζητάμε παιδεία αποκλειστικά δημόσια, πραγματικά δωρεάν. Δεν αποδεχόμαστε τις άθλιες υποδομές των σχολείων όσον αφορά τη σχολική στέγη. Δεν δεχόμαστε να κάνετε μάθημα σε κοντέινερ το 2020, να έχουμε τάξεις άβαυτες με σοβάδες να πέφτουν, χωρίς γυμναστήρια, τραπεζαρίες, αίθουσες πολιτισμού, αθλητισμού. Ζητάμε άμεσο σχεδιασμό, βελτίωση για τα σχολεία, σύγχρονη και ασφαλή. Δεν αποδεχόμαστε να υπάρχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Ζητάμε άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 30.000 διορισμούς εκπαιδευτικούς, οριστική λύση στο πρόβλημα του καθαρισμού, της φύλαξης, το ζούμε καθημερινά και με τη γρήπη, της ψυχικής υποστήριξης, σύντησης σε όλα τα σχολεία. Δεν αποδεχόμαστε να κάνετε μάθημα με 25 και 30 συμμαθητές σας. Ζητάμε ποιοτικό μάθημα με εργαστηριακές υποδομές, έχοντας τμήματα το πολύ 20 μαθητών. Δεν θέλουμε να εγκαταλείπεται η απαράλληλη στήριξη παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και τα ειδικά σχολεία. Ζητάμε άμεση κάλυψη όλων των κενών. Ως Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, στεκόμαστε στο πλευρό σας και καλούμε όλες τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων να συμπορευτούν μαζί σας στον δίκαιο αγώνα για το σχολείο που σας αξίζει και για τη ζωή με δικαιώματα. Να ξέρετε κάτι, παιδιά. Οι μόνοι χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν δόθηκαν ποτέ. Με αυτό το σύστημα να πορεύεστε. Μη μένετε θεατές σε αυτό που συμβαίνει. Συνεχίστε να αγωνίζεστε και να αλλάξετε τη ζωή σας.